Αγαπητέ Λάμπρο, αρχίσαμε μια κουβέντα για τα drones. Αυτή τη στιγμή τα drones κάνουν περίπατο πάνω από τα ελληνικά νησιά. Θα μπορούσαμε να επισκεφθούμε τον κίνδυνο που κουβαλάνε αυτά τα μηχανήματα. Το βαθμό επικινδυνότητας τους. Σ' ακούω. Ναι, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα σχετικά με τα μη επανδρομένα ροχήματα και κατασκευάζει και κατασκοπευτικά αλλά και τα drones τα οποία είναι επιθετικά, δηλαδή φέρουν και πυρομαχικά πάνω τους και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα drone καμικάζι τα λεγόμενα. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό μία τακτική σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις στο χώρο του Αιγαίου με τα μη επανδρομένα ροχήματα και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε την κατάρριψη σοβαρά πλέον τέτοιων μη επανδρομένων ροχημάτων, διότι όταν σου παραβιάζει την εθνική κυριαρχία πλέον δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένεις κάτι άλλο. Και εκτός αυτού ότι μία κατάρριψη ενός μη επανδρομένου αεροχήματος δεν είναι τόσο σοβαρή όσο να καταρρύψεις ένα αεροπλάνο, ας πούμε, να έχει ανθρώπους μέσα. Η Ελλάδα θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά, γιατί ακούω, ξέρεις, και κάποιες απόψεις ότι θα πρέπει να πάμε σε κατασκευή αντιστοίχων μη επανδρομένων αεροχημάτων. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε πώς θα αποκτήσουμε αντιδρόμους συστήματα. Υπάρχουν δηλαδή συστήματα με ηλεκτρονικά αντίμετρα για την αντιμετώπιση και την κατάρριψη των μη επανδρομένων αεροχημάτων. Δηλαδή, την μπλοκάρεις το σύστημα και να το ρίξεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαβάζω ότι προσπαθεί να αναπτύξει συνεργασία με πανεπιστήμια τέτοιου είδους συστήματα. Αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες με τις οποίες έχει στρατηγική συνεργασία, όπως είναι, ας πούμε, το Ισραήλ, που θα μπορούσε να αποκτήσει μη επανδρομένα, αντιδρόμους συστήματα. Πάντως δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό το οποίο γίνεται τώρα, δηλαδή να σηκώνουμε μαχητικά αεροσκάφη γιατί να αναχαιτίζουμε τα μη επανδρομένα αεροχήματα, διότι υπάρχει, όπως είναι κατανοητό, και μια οικονομική ανισορροπία, να σηκώνεις εσύ ένα μαχητικό αεροσκάφος για να αντιμετωπίσει ένα μη επανδρομένο αερόχημα και φανταστείτε τώρα τι θα γίνει να σκόσουν οι Τούρκοι ένα πολύ μεγάλο αριθμό από μη επανδρομένα αερόχηματα, τι προβλήματα θα δημιουργήσουν στα συστήματα αεράμυνας αν πετάξουν, ας πούμε, 100-200 μη επανδρομένα αερόχηματα, τι θα επιλέξει σαν στόχο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι τι θα γίνει δηλαδή αν το μη επανδρομένο αερόχημα συνεχίσει να πετάει επάνω από ένα ελληνικό νησί μέσα στον εθνικό αέριο χώρο και δεν αποχωρεί. Και τα δικά μας λέει τι θα κάνουν, να κάθονται εκεί πέρα να το κοιτάνε. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αναχέτηση τι σημαίνει τώρα που κάνουμε, πάμε και το φωτογραφίζουμε και λέμε, ας πούμε, ότι το βρήκαμε εκεί, στέλνουμε αυτά τα χαρτιά στο ΝΑΤΟ, κάνουμε τις διαμαρτυρίες, αλλά πέραν τούτου. Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να αντιληφθούμε και να θέσουμε και τα όρια της Τουρκίας, τις κόκκινες γραμμές. Ένα ρωσικό αεροσκάφος μπήκε το 2015 μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο της Τουρκίας και μέσα 20 δευτερόλεπτα το καταρρύψανε. Εδώ, ας πούμε, το Αιγαίο έχει γίνει σουρωτήρι από τα drones και από τα μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας και εμείς διαμαρτυρόμαστε στο ΝΑΤΟ και ξαναδιαμαρτυρόμαστε και ξαναδιαμαρτυρόμαστε. Έχει γίνει δηλαδή μια μόνιμη κατάσταση. Είναι ρουτίνα πλέον και για τους ξένους και λέει αφού το αποδέχονται οι Έλληνες, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Δεν μιλάμε δηλαδή για παραβιάσεις από τα 6 στα 10, γιατί εκεί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στα χωρικά ύδατα και στον εθνικό εναέριο χώρο που οι Τούρκοι θεωρούν ότι επειδή υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση τον θεωρούν διεθνή χώρο. Μιλάμε για υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, δηλαδή μιλάμε για σαφή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Είναι δηλαδή σαν να μπαίνει ένα πεζοπόρο τμήμα στον Εύρο με τη σημαία του, να κάνει μια βόλτα μέσα στο χερσαίο χώρο, να ξαναβγαίνει, εμείς να το καταγράφουμε και να λέμε ότι οι Τούρκοι παρανομούν. Αγαπητέ Λάμπρο, εάν εμείς καταρρύψουμε drones, αυτό εκλαμβάνεται από τους Τούρκους casus belli.
Προφανώς κλιμακώνεις εάν το καταρρύψεις. Αλλά αν, ας πούμε, καταρρύψεις ένα ντρόν στο οποίο πετάει πάνω από ένα ελληνικό νησί και πέσει πάνω στο ελληνικό νησί, δεν μπορεί και κανένας να σου πει τίποτα. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να πει κάτι. Και ενδεχομένως μπορείς να επικαλεστείς και το γεγονός ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα, μηχανικό πρόβλημα, ας πούμε, στο ντρόν και έπεσε. Δεν ξέρω πώς έπεσε. Και να τα ρίχνεις. Ή θα πρέπει να αλλάξουμε και στρατηγική και να πούμε της Τουρκίας ότι οτιδήποτε μπαίνει μέσα το καταρρύπτω. Κάζους Μπέλη που είπες, Κάζους Μπέλη. Κάζους Μπέλη αυτή τη στιγμή για την Τουρκία είναι επέκταση των χωρικών υδάτων. Όλες αυτές οι ενέργειες που κάνει η Τουρκία με τις υπερπτήσεις ή με τις εισόδους μέσα στα χωρικά ύδατα, γιατί γίνονται και αυτές, ας πούμε. Εισέρχονται μέσα στα χωρικά ύδατα και κάνουν βολές. Οι Τουρκοί γίνονται στο Φαρμακονής και αλλού. Το κάνουν γιατί δεν έχουν κανένα κόστος. Εμείς όμως σεβόμεθα απόλυτα την τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν νομίζω ότι ελληνικό αεροπλάνο έχει αυλακώσει τον ουρανό Φερρυππίν της Μύρνης. Αυτό ξέρεις που λες, Ανδρέα, σχετικά με το ότι τα ελληνικά αεροσκάφη δεν παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο της Τουρκίας, περιλαμβάνεται και μέσα στη συνθήκη της Λοζάνης, την οποία η Τουρκία την επικαλείται συνεχώς ότι οι Έλληνες παραβιάζουν τη συνθήκη της Λοζάνης με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Η συνθήκη της Λοζάνης λοιπόν μέσα προβλέπει να μην υπερίπτανται ελληνικά αεροσκάφη πάνω από τα μικρασιατικές ακτές, όπως και τουρκικά αεροσκάφη πάνω από τα ελληνικά νησιά, που η Τουρκία το παραβιάζει συνεχώς. Και έρχεται η Τουρκία τώρα, μας εγκαλεί γιατί εμείς έχουμε αποστρατικοποιήσει τα νησιά, ενώ απέναντι υπάρχει τέταρτη στρατιά. Μας απειλεί με πόλεμο σε περίπτωση που επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα και λέει ότι η Ελλάδα παρανομεί με τη συνθήκη της Λοζάνης και περνάει τις διεκδικήσεις σε μια άλλη διάσταση. Και λέει ότι επειδή οι Έλληνες παραβιάζουν τη συνθήκη της Λοζάνης, πλέον θέτει και θέμα κυριαρχίας. Λέει τα νησιά δεν τους ανήκουν. Και αυτό η Τουρκία συνεχώς θα διευρύνει με διεκδικήσεις και κάποια στιγμή, ξέρεις, όταν χρειαστεί, κάτω από ένα επεισόδιο που ενδεχομένως θα δημιουργήσει η Τουρκία ελεγχόμενο, θα καθίσουμε κάτω από την πίεση του διεθνούς παράγοντας σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και θα πει η Τουρκία ότι, ξέρεις, έχουμε διαφορές 1, 2, 3, 4, 5, 10. Υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, ξέρω εγώ, εθνικό ένα αεροχώρο, έρευνα διάσωση, αποστρατικοποίηση νησιών, γαλάζια πατρίδα, τουρκο-λιβικό σύμφωνο, ωραία. Άρα λοιπόν θα υποχωρήσω εγώ σε 2 από αυτά 3, υποχωρήσει και εσύ αντίστοιχα σε 3. Άρα πάλι κερδισμένοι είναι. Γι' αυτό το κάνει όλα. Ανδρέα, μου επιτρέψεις να συμπληρώσω εδώ τον Λάμπρο στα θέματα των ντρόνων, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις και νομίζω ότι μας αφορά αυτό. Το πρόβλημα, στρατηγέ, είναι ότι έχουμε μισό λεπτό μπροστά μας. Όχι, μετά. Και είναι καλύτερα να... Μετά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Ταυτόχρονα πρέπει να ευχαριστήσω τον Λάμπρο τον Τζούμι. Να είσαι καλά, Ανδρέα, χάρηκα για την συζήτηση. Ξέρεις, κάθε φορά όταν μιλάμε, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, γιατί είσαι και από τους ανθρώπους που και ξέρεις και ακούς και ξέρεις και έτσι γεωπολιτικές εξελίξεις και τέλος πάντων και δίνεις και χρόνο σε αυτούς που έχεις προσκαλέσει να πούν και τις απόψεις. Σε ευχαριστώ λοιπόν. Καλή νύχτα, Λάμπρο. Λοιπόν, κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα. Επιστροφή, αγαπημένη και πάλι στην απόψινή μας συντροφιά. Στην παρέα μας έχουμε και τον συνεργάτη μου, το Σπύρο το Δημητρίου. Σπύρο, καλησπέρα. Ανδρέα, καλησπέρα. Στρατηγέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε τον στρατηγό, γιατί έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Α, ξεκινήσουμε για τα ντρόνς πρώτα, Ανδρέα. Ακριβώς. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο, αυτά τα οποία εξελίσσονται. Καταρχήν, δεν ξέρω, καλά ο κόσμος δεν πρέπει να ξέρει και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός, ιδίως στα νησιά, και υπάρχουν συσκέψεις επί συσκέψεων. Δηλαδή, υπάρχουν ντρόνς, δεν το ξέρει ο κόσμος, που πηγαίνουν, όχι τα μεγάλα τα Μπαϊρακτάρ, πιο μικρά έχουν κάνει Τούρκοι, που πηγαίνουν πάνω από τα νησιά, πάνω από τα στρατόπεδα και φωτογραφίζουν ή μεταδίδουν σε real time την εικόνα.
των νησιών. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Υπάρχει ένας νόμος του Γενικού Κράτους, ο 336, κάθετος 76, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος προβλέπει ότι αν κάποιος φωτογραφίσει μια στρατιωτική εγκατάσταση, ένας τουρίστας, λοιπόν, συλλαμβάνεται, δικάζεται και εισπράττει μήνες έως χρόνια φυλακή. Πολλές φορές χωρίς εξαγορά. Και προβληματίζονται η τοπική αυτοδιοίκηση, γενικά τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι προβλέπει ο νόμος? Δεν προβλέπει τίποτε ο νόμος για αυτά. Αυτά δεν υπάρχει ακόμα στη διεθνή νομοθεσία, κάτι στο οποίο μπορούμε να στηριχτούμε νομίμως και να πούμε το καταρρύπτουμε ή δεν το καταρρύπτουμε, το αφήνουμε ή το καταγγέλουμε. Λοιπόν, που σημαίνει ότι κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνεις αυτό που κάνει το Ισραήλ. Με το που βλέπει, ξέρω εγώ, κάποιο ντρόνος κλπ, είτε ρωσικό είτε ιρανικό κλπ, ακόμα και μέσα στη Συρία του καταρρύπτει. Λοιπόν, αυτό το λέω σαν προβληματισμό, διότι υπάρχει στην περιφέρεια, Βορείου Αιγαίου συγκεκριμένα, που είναι συνάδελφος υπεύθυνος πολιτικής προστασίας και λέει τι κάνουμε. Ζητάνε εξηγήσεις και δεν παίρνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα καλά νέα, θα έλεγα. Το θέμα των αεροχημάτων, όπως αλλιώς λέγονται, ή drones, έχουμε μάθει να τα λέμε όλοι και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει drones. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προχωράει συνεχώς σε προγράμματα κατασκευής drones. Θα σας αναφέρω 2-3 προγράμματα. Το ένα είναι ο Πανόπτης, ο οποίος είναι ένας ιχνηλάτης, ο οποίος λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή πετάει με τεχνητή νοημοσύνη και διερευνά το πεδίο κάτω στο οποίο είναι, κάνει την έρευνα και ανάλογα με τις κινήσεις ή με κάποια δεδομένα που του βάζεις σου στέλνει στοιχεία, αναλύει και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές αποστολές και όχι μόνο πολεμικές αλλά και ιδιαίτερα θα έλεγα εν καιρό ειρήνης. Ένα άλλο πρόγραμμα της ΕΑΒ είναι ο Αρχίτας, το οποίο και αυτό είναι πολύ εξελιγμένο και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο, φτάνει στα επίπεδα των drones των τουρκικών. Και τέλος συμμετέχουμε σε ένα πολύ καλό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Lotus, όπου εκεί έχουμε ένα drones υπερσύγχρονο, είναι τύπου stealth, δεν το αντιλαμβάνεσαι, και συμμετέχει η Ελλάδα γιατί το θέμα των drones ανησυχεί όλη την Ευρώπη. Και υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα συνεργασίας με διάφορα κράτη για το Lotus, το οποίο είναι και φουτουριστικό. Και υπάρχουν και από άλλες εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας που κατασκευάζουν διάφορα προγράμματα. Σας είπα τα τρία βασικά. Λοιπόν, πέραν αυτού, μας ενδιαφέρει την παρούσα στιγμή το να έχουμε μία anti-drone τεχνολογία, anti-drone technology. Αυτή την τεχνολογία φαίνεται ότι θα μας τη δώσει το Ισραήλ. Έχουμε κάνει συμφωνία γιατί το Ισραήλ ερευνά και έχει προχωρήσει πάρα πολύ και θα αποκαλύψω κάτι, μία ανάρτηση που είδα στο Twitter της Ραφαέλ, της Ισραηλινής Ραφαέλ. Για όσους δεν ξέρουν, η Ραφαέλ είναι μία από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του Ισραήλ, Ραφαέλ και IMI και IAI, τρεις κορυφαίες ας πούμε. Η Ραφαέλ ασχολείται με πυραυλικά συστήματα. Ό,τι πύραυλος, εδάφος, αέρος, θαλάσσις κλπ. Υπάρχουν, τα κατασκευάζει η Ραφαέλ και μάλιστα με εκπληκτικά αποτελέσματα, αγοράζουν δηλαδή από όλο τον κόσμο, ακόμα και οι Αμερικάνοι. Η Ραφαέλ λοιπόν έκανε μία ανάρτηση στο Twitter, το οποίο έλεγε το εξής. Και το λέω, δηλαδή θα το πω όπως το είπε η Ραφαέλ για να μην είναι. Λέει ότι έχουμε προχωρήσει στον τομέα της το anti-drone technology και αναπτύσσουμε ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα το οποίο λέει σε συνεργασία μας το ζήτησαν σε σύμμαχοί μας και πολλοί φίλοι μας για να μπει αυτό σε αεροσκάφη τετάρτης πλάς γενιάς. Προσέξτε, είχε μια φωτογραφία από ένα F-15. Μάλλον ήταν για, έτσι, για να παραπλανήσουν το αυτό. Αεροσκάφη τετάρτης πλάς γενιάς, αυτή τη στιγμή μόνο η Ελλάδα προχωράει. Είναι δηλαδή η μετατροπή των F-16 σε Viper. Είναι δηλαδή αεροσκάφος 4 πλάς γενιάς. Τα Rafale είναι 4,5 γενιάς και τα F-35 5 γενιάς.
Λοιπόν, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Μόνο η Ελλάδα κάνει το πρόγραμμα Viper σε όλη την περιοχή, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, και αυτό λέει η Ραφαέλ. Πώς λειτουργεί αυτό? Αυτό είναι σε ένα αεροπλάνο επάνω, για να μπορεί, που κάνει περιπολία, ας πούμε, στο Αιγαίο, αν είναι για μας. Λοιπόν, και μπορεί να ελέγξει όλη την περιοχή. Και όταν διαπιστώσει ότι ένα ντρόν κινείται στην περιοχή, μπορεί με ηλεκτρονικά συστήματα, δεν εκτοξεύει πύραυλο, με ηλεκτρονικά συστήματα το λοκάρει, το απενεργοποιεί από τη βάση του, δεν παίρνει εντολές πλέον από το χειριστή του, και μπορεί τον ντρόν αυτό να το καταστρέψει, να το κάνει να βυθιστεί κάτω και να πέσει στη θάλασσα, ή να το οδηγήσει σε κάποιο μέρος να το προσγειώσει. Όπως κάνανε, Αντρέα και Σπύρο, πριν από 7-8 χρόνια οι Ιρανοί, όταν διαπιστώσανε ότι ένα stealth drone των Αμερικανών, MQ-26 αν δεν κάνω λάθος, το τέτοιο τον τύπο του, πολύ εξελιγμένο, έμπαινε και πολλά τέτοια, έμπαινε πάνω στο Ιράν και κατέγραφε τα πάντα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το καθεξής. Τότε λοιπόν οι Ιρανοί είχαν αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο απενεργοποιήθηκε από το χειριστή του, το πήραν τον έλεγχο αυτή, το κατεβάσανε κάτω, υπάρχουν φωτογραφίες, έχω γράψει και άρθρο πάνω σε αυτό, όπου ήταν όλοι οι μουλάδες και λοιπά δίπλα, και αυτό το παρουσιάσανε το αμερικάνικο, και συνεχεία το λύσανε και σε 1,5 χρόνο κάναν το δικό τους stealth drones, ίδιο και παράλλαχτο σαν των Αμερικανών, αφού το βρήκαν έτοιμο κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι η anti-drones technology, η τεχνολογία των anti-drones, δεν είναι κάτι παράξενο, δεν είναι κάτι μακρινό, είναι χθεσινό, και όσο πάει γίνεται ακόμα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται αυτά που λέγαμε, να σηκωθεί ένα F-16, να σηκωθεί ένα Mirage, ένα Rafale, και να ρίξουμε ένα βλήμα αέρος-αέρος, το οποίο είναι και πανάκριβα αυτά, για να ρίξουμε ένα μηχάνημα των Τούρκων που πετάει στον αέρα. Μπορούμε λοιπόν, και εκεί συντείνουν τα πράγματα, να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή, διότι πρόκειται περί απειλής, και όπως είπε και ο Λάμπρος, είναι μπροστά η Τουρκία σε αυτό το πράγμα, να το αντιμετωπίσουμε με τη νέα τεχνολογία. Στρατηγέ, στην Αρμενία οι Αρμένοι είχαν αεροπλάνα ρωσικής κατασκευής, τα οποία όμως τα αεροπλάνα δεν ξέρω αν τους βοήθησαν. Δεν τους βοήθησαν πολύ. Δεν μπορούσανε, Αντρέα. Γιατί? Γιατί αυτά είχαν τη δυνατότητα να χτυπάνε μαζικά. Καταρχήν, οι Αρμένοι εφηνιδιαστήκανε. Τα έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές, παλαιότερα, αυτό που έγινε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι Αρμένοι πάθανε αυτό που παραλίγο να πάθουμε κι εμείς. Είχαν 10 χρόνια από τότε που είχαν την νίκη και πήραν τον Αγκόρο Καραμπάχ, λοιπόν 10-15 χρόνια να εξυγχρονίσουν το στρατό τους. Διότι θεωρούσαν ότι ήταν αίτητοι, ότι τους είχαν στο χέρι τους τους Αζέρους, και είχαν παραμιλήσει, όπως είχαμε κάνει και εμείς, να εξοπλίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν αλλάξανε το δόγμα τους, παρόλο που εδώ στη Σχολή Ευελπίδων και αλλού είναι πολλοί Αρμένοι ευέλπιδες και λοιπά. Αυτοί δεν προλάβαν, πήγαν την υπολογαγή, η υπολογαγή είναι στο αρμενικό στρατό. Λοιπόν, είχαν το παλιό τακτικό σοβιετικό δόγμα, όπου γινόταν χρήση μαζικής συγκέντρωσης των οπλικών συστημάτων, και ιδίως των βαραίων οπλικών συστημάτων, με αποτέλεσμα να είναι η εύκολη λία για τα ντρόνς, τα οποία τα στέλνανε κατά κοπάδια οι Τούρκοι, λοιπόν 5-5, 10-10 κλπ. Πόσο να χτυπήσει αεροπλάνο και να πάει στην περιοχή? Υπήρχαν γεντεροπορικά τους άλλους. Πέφτανε επάνω ή ρίχνανε βλήματα πάνω στη συγκέντρωση αρμάτων και γινότανε ο χαλασμός. Ένα θα σας πω. Η Αρμενία σε αυτό το πόλεμο, ακούστε το πρωτοφανές, απόλυσε το 85% της αρματικής τους δύναμης. Δηλαδή αν είχαν 1000 άρματα, χάσανε τα 850. Είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο έγινε. Και δεν τα χάσανε σε αρματομαχίες. Τα χάσανε από τα Μπαϊρακτάρ. Έτσι χάσανε και τον πόλεμο. Το ίδιο πάθανε και στο πυροβολικό. Είχαν μαζική συγκέντρωση των πυροβόλων,
που αυτό το πράγμα είναι εύκολο στόχος για τα Bayraktar και τα Timbuktu τα τουρκικά. Λοιπόν, χάσανε δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν σε αυτό και φυσικά ευνηδιαστήκανε. Δεν περιμέναν αυτό το πράγμα. Δεν περιμέναν ότι θα τους έρθει έτσι, ότι θα πολεμούσαν έτσι οι Αζέροι που τους βοηθούσαν τους Τούρκους με τα Bayraktar κλπ. Λοιπόν, εδώ εμείς τώρα δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε ευνηδιαστήκαμε. Τα ξέρουμε, τα είδαμε, τα βλέπουμε, τα μελετάμε. Υπάρχει τεχνολογία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και θα είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί και σας το λέω, διότι κάποια φορά μιλάω και με συναδέλφους που είναι στην κορυφή της ηγεσίας, οι οποίοι χωρίς πολλά αυτό μου δίνουν να καταλάβω ότι πάμε προς τα εκεί. Η συνεργασία μας με το Ισραήλ έχει και κυρία προσπάθεια πέραν των άλλων και το anti-drone system που θέλουμε, anti-drone technology system, που θα το έχουμε και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό.